Και έρχομαι τώρα στο περιστατικό της απειλής δημοσιογράφου του Unfollow που απειλήθηκε η ζωή του. Και ο ίδιος γράφει ότι τον πήραν, έκανε ένα δημοσίευμα κύριε Βορίδη για λαθρεμπόριο καυσίμων, κυκλώματα κτλ. Και τον επήρε κάποιος που κατά δήλωση του δημοσιογράφου, σύμφωνα με τα γραπτά του δημοσιογράφου, εδήλωσε Δημήτρης Μελισσανίδης στο τηλέφωνο και τον απείλησε για τη ζωή του. Ξέρετε, είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος διεκδικεί να πάρει τον ΟΠΑΠ και ο οποίος έχει ως συνήγορό του τον αδερφικό φίλο και κολλητό φίλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη. Από την έρευνα που έκανε το περιοδικό, το τηλέφωνο από το οποίο έγινε αυτή η ανώνυμη απειλή, η επώνυμη κατά δήλωση απειλή, ανήκει στην Αιτζίαν. Δεν ξέρω ποιος πήρε. Ο κύριος Φαΐλος Γρανιδιώτης σήμερα έκανε μια δήλωση ότι δεν ήταν ο εντολέας του, ο επιχειρηματίας. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Σε μια κυβέρνηση που ορκίζεται στο όνομα της νομιμότητας, τι έχει κάνει για αυτό το θέμα η αστυνομία, τι έχει κάνει για αυτό το θέμα η δικαιοσύνη? Απειλές. Δεν ξέρω γιατί το θέτεται στο επίπεδο της Βουλής αυτό. Μια απειλή, όσο σοβαρή και να είναι, είναι ένα πλημέλημα και είναι μια υπόθεση ποινικής τάξης. Υποθέτω ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην δικαιοσύνη, να έχουν τα στοιχεία τους και να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Δεν ξέρω γιατί η Βουλή πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα του αν κάποιος επιχειρηματίας ή άλλος έχει κάνει μια παράνομη πράξη εναντίον ενός συγκεκριμένου πολίτη. Δεν ξέρω αν τις έχει κάνει, είπατε και συγκεκριμένα ονόματα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι υιοθετείτε την καταγγελία. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι πείθεστε από αυτήν. Εμείς πάντως δεν έχουμε τέτοια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί μέρα μας απασχολεί αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν πια, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, έχουμε νόμιμη τάξη προκειμένου να προστατευτεί όποιος θέλει από οποιονδήποτε πάει να του κάνει κάτι κακό. Οι απειλές εναντίον δημοσιογράφου του Unfollow από κάποιον που δήλωσε Δημήτρης Μελισσανίδης, αλλά που το τηλέφωνο από το οποίο πήρε ανήκει σύμφωνα με τον κατάλογο του ΟΤΕ στην Αιτζίαν. Ξέρουμε τι έγινε, εμείς όχι. Ζητάμε να εξεταστεί. Και ρώτησα τι έχει κάνει η αστυνομία για το θέμα, τι έχει κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό ρώτησα. Και είναι πολιτικό θέμα, γιατί? Γιατί απόρρισε ο κύριος Βορίδης. Διότι ο κύριος Μελισσανίδης διεκδικεί την αγορά του ΟΠΑΠ με ένα επενδυτικό σχήμα. Διότι ο κύριος Μελισσανίδης έχει συνήγορό του έναν κολλητό φίλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Και απαιτούνται εξηγήσεις. Εγώ εξακολουθώ, κύριε Πρόεδρε, να εκτιμώ ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν σέβεται το ρόλο της. Γιατί ακούστε τώρα, ακούστε από μια υπόθεση συγκεκριμένη, έρχεστε τώρα ολόκληρη αξιωματική αντιπολίτευση να απασχολείτε το κοινοβούλιο με ποιο θέμα και με τι σκέψεις. Φοβερά πράγματα αυτά. Υπάρχει, λέει, μια απειλή. Μάλιστα. Και την έχει κάνει ένας ιδιώτης εναντίον άλλου ιδιώτη. Όποια ιδιότητα κάνει και αυτός ο πρώτος ιδιώτης και όποια ιδιότητα κάνει και ο δεύτερος. Ξέρετε κάτι σχετικά? Ξέρετε τις καταγγελίες και τους ισχυρισμούς του ενός? Και ποιο, λέει, είναι το πολιτικό ζήτημα? Ότι είναι ο Μελισσανίδης που πήρε τηλέφωνο από την Αιτζίαν, ο οποίος Μελισσανίδης έχει δικηγόρο τον Γρανιδιώτη που είναι φίλος του Πρωθυπουργού. Άντε γεια. Αλλαντάλλον. Και απασχολείται το κοινοβούλιο με αυτό? Γιατί κάποιος, λέει, απειλήθηκε. Αυτός που απειλήθηκε, να πάει να πει ότι τον απειλήσε κάποιος. Θα έχει δικηγόρο όποιος θέλει ο ένας και όποιος θέλει ο άλλος. Και τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός και τον ανακατεύεται σε αυτό? Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός? Ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα? Καθίστε τώρα να σκεφτώ ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός, ακούστε τι έκανε. Ακούστε. Για να δούμε ένα ενδιαφέρον σενάριο. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τον Γρανιδιώτη να πει στο Μελισσανίδη να πάρει τηλέφωνο τον, πώς τον λένε, τον δημοσιογράφο, να τον απειλήσει και να πει κιόλας: μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ και σου βάζω και τον Γρανιδιώτη υπεράσπιση. Κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ. Να μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε. Μα να μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέτε. Να μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέτε. Από μια υπόθεση απειλής, και για να έρθουμε και στο συγκεκριμένο, πλημέλημα της πλάκας, πλημέλημα του μονομελούς είναι η απειλή, πλημέλημα του μονομελούς είναι η απειλή, προσέξτε, έρχεστε ξαφνικά και ανακατεύετε τον Πρωθυπουργό. Ούτε ξέρουμε τώρα
αν ο Μελισσανίδης στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκεται. Κάποιος το λέει. Γιατί το υιοθετείτε εσείς, εγώ δεν έχω άποψη καμία. Ούτε ξέρουμε αν στη συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγνήγορο το Κρανιδιώτη. Τι τον ανακατεύετε τον Κρανιδιώτη για να φτάσετε τελικά στο Σαμαρά. Μα είμαστε σοβαροί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Από κι αν είσαι, δηλαδή. Σηκώνει τα χέρια ψηλά.